Διασκευάζοντας το τραγούδι των ΑΜΠΑ, διαδηλωτές υποδέχονται στη Ρώμη τους ηγέτες των 20 πλουσιότερων οικονομιών του κόσμου. Τους υπενθυμίζουν την ευθύνη τους να στηρίξουν τις φτωχότερες χώρες που αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πανδημίας και της κλιματικής κρίσης. Στην κεντρική οδό Κριστόφορο Κολόμπο που οδηγεί στο συνεδριακό κέντρο, ακτιβιστές προχωρούν σε καθιστική διαμαρτυρία. Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο οικοδεσπότης της Συνόδου, Μάριο Ντράγκη, επεσήμανε την ανάγκη πολυμερού συνεργασίας για πανδημία και κλίμα. The more it is clear, the multilateralism is the best answer to the problems we face today. Οι G20 αντιπροσωπεύουν το 80% του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το 75% του παγκόσμιου εμπορίου και το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ο Μπόρις Τζόνσον προέτρεψε την Κίνα, μία από τις πλέον ρυπογόνες χώρες του κόσμου που συμμετείχε στη Σύνοδο, μόνο μέσω βιντεοσύνδεσης να υιοθετήσει πράσινη τεχνολογία. What we want to see is more progress from lots of countries. And what I said to President Xi is that it is possible to move away faster from coal. Στις δηλώσεις του σήμερα, ο Κινέζος πρόεδρος αρκέστηκε να αναφερθεί στην ίση μεταχείριση και αμοιβαία αναγνώριση των εμβολίων κατά του κορονοϊού. Μέσω βιντεοσύνδεσης, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε εγρήγορση για την πανδημία. Поручить Министерству здравоохранения государств двадцатки проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. Εν ώψη και της διεθνούς διάσκεψης για το κλίμα στην Γλασκόβη, χαμηλά μπαίνει ο πήγης των προσδοκιών, με τις ηχηρές απουσίες του Κινέζου Προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του.